Είστε χαρούμενος, φαντάζομαι. Συγχαρητήρια κιόλας, κύριε Δέδια. Πήγαμε εξαιρετικά, κύριε Χαρτζή. Η αλήθεια είναι αυτή. Και εγώ δεν μ' αρέσει. Και λίγο καλύτερα από ό,τι περίμενα. Δηλαδή, εγώ περίμενα μια ευρεία νίκη. Αλλά όχι να φτάσει μέχρι εκεί. Δηλαδή, ξεπλάγει και ο Δέλγιας ακόμα. Και είναι δηλαδή. Μα χαροποιεί όμως το σχεδόν 10% πάρα πολύ. Δείχνει η ελληνική κοινωνία. Κατάλαβε πολύ καλά. Τι συνετέλεσε σε αυτή τη μεγάλη νίκη, λοιπόν? Καταρχήν, υπάρχουν πράγματα που συνετέλεσαν θετικά από τη δική μας πλευρά. Και απ' την άλλη, πράγματα που συνετέλεσαν αρνητικά την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Τα θετικά είναι ότι η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε καθαρά και ως προς την ευρωπαϊκή διάσταση, που ανήκει, σε ποια οικογένεια ανήκει, τι θα κάνει, τι ελπίζει από τους Ευρωπαίους εταίρους. Είπε καθαρά και τις διαφωνίες της, για να είμαστε ειλικρινείς. Και απ' την άλλη, στα εσωτερικά θέματα, έχει παρουσιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα πρόγραμμα ανάταξης ελληνικής οικονομίας και ανάταξης της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα. Και επίσης στήριξη των λαϊκών στρωμάτων μέσα από μια υγιή οικονομική ανάπτυξη και όχι από μια επίτιμη. Πάμε και στα λάθη τώρα, στα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι σε αυτά, έρχεται μια φοβερή αλαζονία καταρχήν. Καταρχήν του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν ξέρω τι νόμιζε, πώς πίστευε ότι μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Καταρχάς, φαίνεται ότι είχε κάποιες πληροφορίες ο ίδιος από τους στενούς συνεργάτες, φαντάζομαι, από αλλού. Οι οποίες του έδιναν άλλη λάθος εικόνα. Μηνύματα. Όχι, δεν ξέρω για τα μηνύματα, Δημητρή, αλλά κύριε Δέρβια, νομίζω ότι του δίναν άλλη εικόνα. Δηλαδή, ότι συμβαίνει κάτι άλλο στην ελληνική κοινωνία από αυτό πρέπει που. Πρέπει να έχετε δίκιο, κύριε Χατζή, διότι ο τρόπος που πολιτεύτηκε, γενικά ο τρόπος που πολιτεύτηκε, τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό, είναι απίστευτος. Δηλαδή, από το θέμα, να σας πάρω σωρία θέματα. Το θέμα πότερου. Εγώ δεν δαιμονοποιώ τίποτα. Όχι, αλίμονο, δεν. Αλλά ήταν τρόπος αυτό που το αντιμετώπισε. Το θέμα της απίστευτης όξυνσης, το θέμα Κουφοντίνα, το θέμα Ρουβίκονα, όταν βάζει... Μπαχαλοποίησης γενικότερα, βέβαια. Δηλαδή, πήγε να μας πείσει ότι όλα αυτά είναι και αποδεκτά και πρέπει να ζητάμε και συγγνώμη. Και οι συμπεριφορές στελεχών όπως του Πολάκη, που νομίζω το πλήρωσε αυτό η κυβέρνηση, τους πολακισμούς. Ο τρόπος συμπεριφοράς του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας αποτελεί, εγώ το λέω πάντα οικονόμου και θα το επαναλάβω. Εγώ δεν το καταλογίζω τον αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, ο οποίος ουδέποτε έκρυψε περτίνος πρόκειται. Μας το έχει εξηγήσει ο άνθρωπος με τον πιο καθαρό τρόπο. Ποιος αποδέχεται αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς υπουργού του? Ποιος νομιμοποιεί, ποιος μετατρέπει ολόκληρη κυβέρνηση σε αυτόκλητο υποστηρικτή τέτοιων συμπεριφορών? Σωστά. Ο κύριος Τσίπρας είναι υπεύθυνος και τον κύριο Τσίπρα αποδοκίμασε. Τα υπόλοιπα τώρα, πετσίτιδες, κότερα, αυτές οι συμπεριφορές κόστησαν. Ατέλειωτη σειρά, με απόλυτη περιφρόνηση στο κοινό αίσθημα και με ύβρις προς την αντιπολίτευση όταν τολμούσε να ρωτήσει το αυτονόητο. Τι γυρεύουν, ας πούμε, κρατικά στελέχη με αεροσκάφη στη Βενεζουέλα? Επαφορτίζομαι όταν το ρωτάνε. Αυτά όλα, μια κοινωνία καθημαγμένη από την κρίση, κουρασμένη, πονεμένη. Ξέρετε, όταν κάποιος εκλέγεται στην εξουσία, πρέπει να ξέρει ότι κάποια μέρα θα πέσει. Δεν είναι μαθηματικός, βέβαια. Είναι αλλάζει σίγουρα πράγματα στην πολιτική. Ότι θα έρθει μια ώρα σε 4, σε 8, θα πέσει. Και πρέπει να συμφιλειωθεί με αυτή την αντίληψη. Και πρέπει να έχει συμφιλειωθεί. Ότι χάνει κιόλα κάποια στιγμή. Ο κύριος Τσίπρας δεν είχε μάθει να χάνει. Και εγώ ερώτησα προηγουμένως τον κύριο Θοδωρικάκο, κύριε Δέρδια, ότι κι εσείς. Δεν το λέω τώρα ότι συμβαίνει, λέω όμως ότι δεν θα ήταν σωστό να παρατηρήσουμε φαινόμενα αλαζονίας και στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα ότι δεν πρέπει να υπάρξουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Και φαντάζομαι να το ακολουθήσουν κυρίως μικρομεσαία στελέχη που θέλουν να αναδειχθούν και λένε διάφορες μπούρδες που βγαίνουν στα κανάλια. Επειδή τους έχω ακούσει, γι' αυτό και το λέω. Να είμαστε ειλικρινείς. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει το 100% των στελεχών. Όχι, δεν λέω το 100%, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι ο Μητσοτάκης χθες έδειξε έναν εξαιρετικό τρόπο συμπεριφοράς. Με σεμνότητα, με σταθερότητα. Και αν μου επιτρέπετε αυτό, να το βάλω απέναντι σε μια συμπεριφορά του κυβερνώντος κόμματος που κατηγορεί τον ελληνικό λαό που δεν κατάλαβε. Αυτή είναι η εξήγησή του. Ο ελληνικός λαός στέει. Λες και μπορούμε να αλλάξουμε λαό. Λες και ο λαός δεν είναι το αφεντικό μας και μπορούμε εμείς να τον εγκαλούμε ό,τι ώρα μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Και ο λαός είναι αυτός που τους έδωσε την εξουσία όταν βγήκαν. Ναι, αλλά παρόλα αυτά μίλησαν πάλι για λίγους και πολλούς χθες. Για φως και σκοτάδι, για την Ευρώπη και για το ΕΕ. Πάλι το ίδιο δίλημα. Πάλι τα διλήμματα και τα διχαστικά. Και παρακαλώ, σημειώστε ότι εγώ τουλάχιστον δεν άκουσα
μια φράση συγχαρητηρίων για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν μεγάλη... υπόθηκε. Ούτε ιδιωτικός υπόθηκε. Από ό,τι μάθαμε, δεν τηλεφώνησε ο κύριος Τσίπρας. Τι είναι αυτά. Πού ζούμε δηλαδή. Σε τι κόσμο ζούμε. Είναι συμπεριφορές αυτές. Τι έχουμε. Καθεστώς εμφυλίου πολέμου. Τώρα τι περιμένετε. Έρχονται οι εκλογές οι άλλες 23 Ιουνίου. Τι περιμένετε εσείς. Μια καθαρή εντολή της ελληνικής κοινωνίας για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όσο πιο καθαρή γίνεται. Δηλαδή η αυτοδυναμία, η αυτοδυναμία μιλάτε. Αυτό έχουμε σύσκεψη τώρα. Η δική μου εισήγηση, ο Μητσοτάκης θα αποφασίσει πώς θα τοποθετηθεί στο τελικό μήνυμα. Η δική μου εισήγηση είναι να θέσουμε ξεκάθαρα το θέμα της αυτοδυναμίας. Και νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει. Με αυτό το ποσοστό πάντως, με τέτοια διαφορά, πάντως πας για αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Το πάσια θα είναι. Θα πάμε. Με σοβαρότητα, με σεμνότητα, χωρίς καμιά εκδικητικότητα, χωρίς καμιά αλαζονία για να είμαστε συνολημένοι. Αλλά θέλουμε να κυβερνήσει την άλλη μέρα. Καλά, προφανώς. Ναι, εννοείται. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλωσία. Καλημέρα, κύριε Δελιά. Ειδικά σήμερα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Καλή σας μέρα και καλή επιτυχία και προσωπική στις εκλογές. Σήμερα η μέρα είναι. Γιατί είστε υποψήφιος, περίμενετε. Είναι υποψήφιος ο κύριος Δέλιας στο νότιο τομέα. Κύριε Δελιά, δεν είναι. Α, έφυγε.